Τυροπιτάκια σε λιγκαράκια. Τυροπιτάκια με μία ζύμη παρόμοια με κουρού σε σχήμα σαλιγκαριού. Για τη ζύμη θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια γιαούρτι, οτιδήποτε γιαούρτι, είναι ένα μικρό κουπάκι. 200 ml γάλα, μία κούπα δηλαδή. Μισή κούπα ηλιέλαιο, περίπου 100 ml. 3 αυγά. Ένα κουταλάκι ζάχαρη. Μία κουταλιά αλάτι. Ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά και προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι. Θα μας πάρει περίπου 700 γραμμάρια για να κάνουμε μία ζύμη μαλακή. Το αλεύρι είναι για όλες τις χρήσεις. Αν βάλετε φαρίνα δεν θα χρειαστείτε baking powder. Αν βάλετε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, βάλτε και ένα φακελάκι baking powder. Φτιάχνουμε μια ζύμη, όπως είπαμε, μαλακή. Κολλάει λίγο στα χέρια. Αν δυσκολευόμαστε, βουτάμε λίγο τα χέρια στο αλεύρι. Και την κόβουμε σε 4 ίσα μέρη. Παίρνουμε το πρώτο κομμάτι, βάζουμε λίγο αλεύρι και ανοίγουμε ένα φύλλο με ένα χοντρό πλάστη, χωρίς καμιά ιδιαίτερη τεχνική, ανοίγει πολύ εύκολα. Ανοίγουμε ένα φύλλο πάχους περίπου μισού εκατοστού και σε μέγεθος περίπου ενός μεσαίου ταψιού. Θα βάλουμε λίγο αλεύρι, το διπλώνουμε και το βάζουμε για λίγο στην άκρη. Και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα ανοίξουμε το δεύτερο κομμάτι σε φύλλο, στο ίδιο περίπου μέγεθος με το πρώτο. Παίρνουμε με τα δάχτυλα μια μικρή ποσότητα από μαλακό βούτυρο και βουτυρώνουμε όλη την επιφάνεια του φύλου. Θα χρειαστούμε και για τα 4 φύλλα περίπου 100 γραμμάρια μαλακό βούτυρο. Εγώ παίρνω φυτική μαργαρίνη. Θα βάλουμε από πάνω το πρώτο φύλλο που είχαμε ανοίξει και θα το βουτυρώσουμε με τον ίδιο τρόπο. Τυλίγουμε σε ρολό. Κόβουμε στη μέση και έτσι έχουμε δύο μικρά ρολά τα οποία θα βάλουμε στο ψυγείο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα κάνουμε με τα άλλα δύο φύλλα ένα ακόμη ρολό το οποίο θα κόψουμε και αυτό στη μέση και έτσι έχουμε 4 μικρά ρολάκια. Τα βάζουμε όλα στο ψυγείο για μία ώρα τουλάχιστον. Στο μεταξύ θα φτιάξουμε τη γέμιση που μας αρέσει. Θα φτιάξουμε εδώ μία γέμιση με τυρί. Θα χρησιμοποιήσω 100 γραμμάρια τυρί φέτα και θα προσθέσω 200 γραμμάρια τυρί κότατς. Προαιρετικά 1-2 κουταλιές γιαούρτι. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και ένα αυγό όπως κάνουμε με τις πίτες. Σε μία μικρή ποσότητα δοκιμάστε να βάλετε 1-2 φρέσκα πράσινα κρεμμυδάκια. Δίνουν πάρα πολύ ωραία γεύση στο τυροπιτάκι. Πάμε τώρα να το διασκεδάσουμε φτιάχνοντας τα τυροπιτάκια σε λιγκαράκια. Βγάζουμε το πρώτο ρολό, τα άλλα τα αφήνουμε στο ψυγείο και τα κόβουμε σε κομμάτια, πάχους περίπου 1,5 εκατοστό. Παίρνουμε ένα-ένα τα κομμάτια και πατάμε λίγο με τα δάχτυλα τα τυχώματα ελαφρά και κάτω για να ανοίξουμε και να κάνουμε μια βαρκούλα. Στο κενό αυτό θα βάλουμε ένα κουταλάκι από τη γέμιση και θα κλείσουμε προσεκτικά από πάνω τη ζύμη, θα την ανταμώσουμε και βλέπουμε από κάτω ότι έχει δημιουργηθεί το σαλιγκαράκι. Πατάμε και λίγο στις άκρες για να το ξαναδούμε.
Μπορούμε επίσης στη γέμιση να βάλουμε ελιά πράσινη γεμιστή ή μαύρη ή οτιδήποτε γέμιση σας αρέσει. Μπορείτε να βάλετε παράδειγμα γέμιση κιμά ή με σπανάκι ή ό,τι άλλο εσάς σας αρέσει. Την ίδια διαδικασία ακριβώς θα ακολουθήσουμε και για τα υπόλοιπα ρολά. Η δόση αυτή βγάζει περίπου 25 μεγαλούτσικα τυροπιτάκια. Αν θέλουμε τα αλείφουμε με αραιωμένο κρόκο. Εγώ θα τα αφήσω έτσι πάνω σε αντικολλητικό χαρτί και θα τα ψήσω σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 30 με 35 λεπτά μέχρι να πάρουν αυτό το ωραίο χρώμα πάνω κάτω. Αν σας άρεσε κάντε like και μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν κάνατε. Περιμένω τα σχόλιά σας. Γεια!